Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στην προμήθεια φαρμάκων στην αγορά, όπως διαβεβαιώνει ο κλάδος, ο οποίος μάλιστα φροντίζει προληπτικό ώστε να μην αδειάσει η φαρμακοποθήκη. Αυτή τη στιγμή θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προμήθειας φαρμάκων των ασφαλισμένων τους. Βεβαίως οι ασφαλισμένοι, μετά την αναστολή που κάναμε προς την ΟΠΗ, δυστυχώς, όπως σας είπα και την άλλη φορά, είναι υποχρεωμένοι να τα πληρώνουν αντικαταβολή. Η αποθήκη αυτή τη στιγμή λειτουργεί πάρα πολύ σωστά, καλύπτει τα φαρμακεία. Βέβαια, πήραμε ένα έκτακτο μέτρο προχθές που είχαμε μια διευρυμένη γενική συνέλευση των μετόχων του ΣΥΦΑ και από αύριο Παρασκευή τα φαρμακεία θα είναι υποχρεωμένα ανά 3-4 ημέρες να πληρώνουν αντικαταβολή τα φάρμακα που παίρνουν. Το αργότερο θα είναι κάθε Παρασκευή. Ό,τι αγοράζουν από τον συνεταιρισμό σε μία εβδομάδα μέσα θα είναι υποχρεωμένα τα φαρμακεία να το πληρώνουν στην φαρμακοποθήκη. Αυτό το κάνουμε γιατί να θωρακίσουμε την οικονομική ρευστότητα της φαρμακοποθήκης με το δεδομένο ότι υπάρχουν οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες και υπάρχουν πάρα πολλές επιταγές προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Άρα εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε οι φαρμακευτικές εταιρείες αυτές να πληρωθούν με τις επιταγές μας. Διότι εάν συμβεί το αντίθετο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς το συνεταιρισμό και από το συνεταιρισμό προς τα φαρμακεία, αυτή θα διαταραχθεί, θα διασπαστεί με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα προμήθειας φαρμάκων. Οι φαρμακοποιοί θα κληθούν να λάβουν νέες αποφάσεις την ερχόμενη Τετάρτη, ώστε να εξετάσουν τη στάση που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα. Την Τετάρτη έχουμε το απόγευμα στις 7.30 ώρα πάλι γενική συνέλευση όλων των φαρμακοποιών της πόλης, για να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε αυτήν τη διαδικασία επιπληρωμής, διότι αυτή τη στιγμή μας έχουν πληρώσει κάποια λίγα χρήματα του Μαρτίου. Και από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε όλοι μας, δεν υπάρχει φως για επόμενες πληρωμές. Άρα εμείς προβήκαμε σε αυτόν τον οδυνηρό τρόπο για όλους μας, και για τους φαρμακοποιούς και για τους συμπολίτες μας, αρκεί να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες φαρμάκων για να υπάρχει μια συνέχιση της θεραπείας τους. Γεγονός είναι πάντως πως η αναστολή της πίστωσης των ΕΟΠΗ έχει δημιουργήσει σωρία προβλημάτων στους ασφαλισμένους, καθώς μερίδα αυτών αδυνατεί να προμηθευτεί επιπληρωμή στα σκευάσματα που χρειάζεται, ενώ και ο χρόνος αναμονής προκειμένου να πάρει τη δαπάνη από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας ξεπερνά τους 2 μήνες.